Νέο καραβάνι μεταναστών στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου σήμανε το πρωί στην Αγιαρμό σε λιμεναρχείο και αστυνομία. Πρόκειται για 79 μετανάστε, άνδρε νεαρή ηλικία, με του περισσότερου να είναι Αιγύπτιοι, ενώ οι υπόλοιποι από το Φουδάν και Πακιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίε, κάτοικοι που αντίκρισαν του μετανάστε ενημέρωσαν τι αρχέ, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό Σταθμό Καλών Λιμένων και το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Οι μετανάστε εντοπίστηκαν στη θέση ορνιό στην περιοχή Τρει Εκκλησίε του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και είναι καλά στην υγεία του. Ενώ σε ό,τι αφορά το σκάφο που του μετέφερε, αυτό ξεβράστηκε σαν βράχια σε παρακείμενο όρμο. Το πρωί ειδοποιήθηκαν το λιμεναρχείο, προφανώ το πρωί. Εντοπίστηκαν στα Τρει Εκκλησίε. Έχει ήδη εκεί από το πρωί το λιμεναρχείο μεταβεί. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι όλοι νέοι άνθρωποι και όλοι άνδρες. Γύρω στι 2 το μεσημέρι, οι μετανάστε μεταφέρθηκαν στην αίθουσα λιμενεργατών στο Ηράκλειο, όπου ενεργοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί για τη φροντίδα του, ενώ ακολούθησε η διαδικασία τη ταυτοποίηση. Πάλι προθύμω παραχωρήσαμε το χώρο για την αίθουσα των λιμενεργατών. Ε, θα του φιλοξενήσουμε όσο χρειαστεί εδώ. Έχουμε ήδη ετοιμαστεί. Βλέπετε τουαλέτε εδώ. Φαγητά για δύο μέρε έχουμε κανονίσει. Νερά ε, τα πάντα. Μέσα σε δύο μήνε, από ό,τι ξέρετε και από ό,τι και εγώ θυμάμαι έχουν έρθει περίπου 180 άνθρωποι. Οι μεταναστευτικέ ροέ από τι ακτέ Λιβύη στην Νότια Κρήτη λαμβάνουν ανισχυτικέ διαστάσει. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πρόκειται και το δέκατο περιστατικό, ενώ από την ευρύτερη περιοχή τρει εκκλησίε είναι η τρίτη φουρνιά μεταναστών. Το τελευταίο δίμηνο εντοπίστηκαν 180 μετανάστες σε επίπεδο νομού Ηρακλείου ενώ από το περασμένο Ιούνιο μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου τα καραβάνια προσφύγων ήταν αρκετά με το συνολικό αριθμό να αγγίζει τους 440 σε επίπεδο Κρήτης. Την ανάγκη να βρεθεί ένα μόνιμο χώρο για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών τονίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί, καθώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα δεδομένα από το νέο έτο, οπότε θα εγκατασταθεί ο νέο επενδυτή στο λιμάνι του Ρακλείου. Τότε στα δούμε θα πιεστούν και αναγκαστικά θα βρουν τη δομή. Γιατί δεν έχουν βρει τόσα χρόνια. Αυτό είναι που με λυπεί εμένα και δεν είναι μόνο αυτό. Ε, φέρνουν και τον γύρο Λιμενάη σε δύσκολη θέση, διότι σου λένε είναι βγήκα από τη θάλασσα, πρέπει να του φέρει μέσα χώρο του λιμανιού. Υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να έχουν γίνει, το έχω ξαναπεί 100 φορέ. Υπάρχει ο παλιό επιβατικό σταθμό. υπάρχει εδώ πέρα ακριβώ απέναντί μα, εδώ που ήταν το Ιθαβίκ, που έχει τόσε αίθουσε. Σε τρει περίπου μήνε ε, γίνεται η παραχώρηση του λιμένα στο νέο επενδυτή. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι οι φορεί του Ηρακλείου, Δήμο, Περιφέρεια ε, και δεν ξέρω ποιοι είναι όλοι οι άλλοι αρμόδιοι φορεί, να αρχίσουν να ψάχνουν και να βρουν χώρου μόνιμους για να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι.